Βλέπουμε κάθε μέρα, ενώ άλλες υποσχέσεις είχαμε, τα είχαμε μόνο μια διοίκηση και τίποτα παραπέρα, και δεν θα γινόταν καμία συγχώνευση κλινικών, όπως το λένε και ακόμα δηλαδή. Αλλά εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι ο κύριος διοικητής σιγά σιγά φέρνει μέλη ΔΕΠ εδώ πέρα, δηλαδή παραπτυχιακούς γιατρούς, να συντονίζουν κλινικές. Αυτό το εγχείρημα. Και μετά θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Και εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι όταν, αν θα γίνει ένας οργανισμός που έχουμε ένα κοινό αφημί τώρα, και αν θα μπουν και στη διαδικασία να κάνουμε κοινό οργανισμό που αυτό μεθοδεύει το Υπουργείο, καταλαβαίνετε αμέσως ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας και θα κλείσουν και δομές εδώ στο νοσοκομείο. Δομές δηλαδή εννοώ κλινικές και διάφορα. Γιατί αυτοί κοιτάζουν την ποσοστά, κοιτάζουν για την εξυπηρέτηση του πολίτη, για την οικονομία του πράγματος. Και το μόνο που του απασχολεί είναι πως θα μεθοδεύσουν να εξοικονομήσουν χρήματα. Κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και τίποτα δεν έχουν κάνει. Πειραματίζονται. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, το νοσοκομείο αυτό εδώ θα γίνει σιγά σιγά, όπως έγραψε σε κάποιο άρθρο μια εφημερίδα, παράρτημα. Δηλαδή το βλέπουμε τι θα γίνει. Είμαστε γερατημένο προσωπικό, φεύγουμε. Έχουμε και δυστυχώς θανάτου το τελευταίο διάστημα κάπως ως συναδέλφους εδώ. Ξηρεύουν οι θέσεις. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία οργανική θέση. Φεύγουν δηλαδή ο εργαζόμενος. Παίρνει τη θέση μαζί του και δεν προκυρήσετε ποτέ. Κύριε Κοντροζουμάκη, θέλω να σας ρωτήσω ωστόσο το εξής. Γιατί μπήκε το χέρι πρώτα από τα νοσοκομεία της Κρήτης περί συγχώνευσης πιλωτικά? Τι είναι γιατί... εκείνο το στραβό το οποίο συμβαίνει? Γιατί δεν έβαλαν χέρι ή πιλωτική εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε άλλα νοσοκομεία, σε άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας? Μήπως εδώ κάτι δεν πάει καλά? Το προσπαθήσαν σε άλλες περιοχές της χώρας, παραδείγματος χάρη όπου υπάρχει πανεπιστημιακό, όπως είναι τη Λάρισα των Ιωαννίνων, αλλά είναι, δεν ξέρω, η τοπική κοινωνία ίσως να το είδε με άλλο μάτι ή να το είδανε διαφορετικά. Πιαστήκανε παραπάνω, δεν ξέρω τι είναι. Εδώ δυστυχώς, όταν ήρθε ο κύριος Λοβέρδος και έκανε εκείνη την, θυμάστε αυτή την επίσημη παρουσίαση κάτω στην Αμουδάρα, σε ένα ξενοδοχείο, εκεί παρθήκανε αποφάσεις τότε το συγχωνεύσει. Ήταν ένα πειραματικό τρίκ, ένα εγχείρημα για την οικονομία του πράγματος που λένε αυτοί, για να δούνε τι θα κάνουμε τις προμήθειες, και συμφωνήσαμε δυστυχώς και οι φορείς του Ηρακλείου. Και όχι μόνο οι διοικήσεις. Οι διοικήσεις απλώς εκτελούν εντολές. Συμφωνήσαμε λοιπόν από τότε να γίνει. Και το πήγανε σε πρώτη φάση στην διοίκηση, που είναι πρώτη για πάση περιπτώσει. Αλλά και εμείς τότε φωνάζαμε πάλι και λέγαμε ότι η συνδιοίκηση δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι δύο μεγάλα νοσοκομεία και κάπου θα χαθούμε στη μέση. Ποιοι είναι οι φορείς οι οποίοι συμφώνησαν σε αυτή την περίφημη συνάντηση? Νομίζω πως ήταν περιφέρεια. Και για ποιο λόγο συμφώνησαν? Με κριτήρια καθαρά τεχνοκρατικά? Καθαρά τεχνοκρατικά. Δεν το εξετάσαν καθόλου το ζήτημα. Νομίζω πως ήταν μόνο απλό. Ίσως να ξεπατηθήκαν κι αυτοί, να είπαν μόνο ότι θα είναι μια συνδιοίκηση. Αλλά μετά έρθει η Τρόικα, ένα λιθαράκι και βγαίνει στη φόρα. Είδαμε ότι δεν συμφέρει να έχεις δύο οργανισμούς, γιατί θα είναι μεγαλύτερο το κόστος. Θα κάνουμε λοιπόν ένα οργανισμό κοινό και κόψε ράψε. Αυτό γίνεται. Και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το εγχείρημα το τελευταίο διάστημα, τα δύο χρόνια τώρα, προσπαθούν σιγά 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 σιγά. Αλλά λένε ότι μέχρι τέλος του Μαρτίου θα έχουν αποφαθεί για τον κοινό οργανισμό. Και ήδη η υγειονομική περιφέρεια έχει κρατήσει κάτω τους οργανισμούς που έβαλε να καταθέσουν να κάνουν προτάσεις για οργανισμούς. Γίνανε οι προτάσεις και από τα δύο νοσοκομεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να έχουμε δύο οργανισμούς, τον καθένα το δικό του. Και ξαφνικά το Υπουργείο λέει στην υγειονομική περιφέρεια: επεξεργάζω τους οργανισμούς για να μου κάνει προτάσεις για να κάνουμε ένα κοινό οργανισμό. Οι θέσεις εργασίας που χάνονται είναι μόνο από το Βενιζέλιο νοσοκομείο? Και από το ένα νοσοκομείο και από το άλλο νοσοκομείο. Επί συνόλου πόσων εργαζόμενων θα βρεθούν ή κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασιακού χώρου? Θα σας πω. Πόσοι και ποιοι καταναλογία? Θα σας πω. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή είχαμε 540 κρεβάτια εδώ, τώρα μείναν 440. Στο Παγνί είχαν 800 κρεβάτια, μένουν 760. Αμέσως έχουμε μια απώλεια κρεβατιών, 100 κρεβάτια. Λογαριάστε λοιπόν κάθε κρεβάτι 3 άτομα. Έτσι είναι αναλογία. Αμέσως έχουμε 300 άτομα τα οποία ούτε θα προσληφθούν ποτέ, ούτως ή άλλως έχουν λήψη προσωπικού, έχουμε, δεν φαίνεται πουθενά ότι χάνονται έχουμε... Χάνονται οι οργανικές θέσεις, λέτε. Χάνονται οι οργανικές θέσεις. Έπρεπε να έχουμε τύχη πέρυσι που υπήρχε ακόμα το σύστημα των
τις κενών οργανικών θέσεων. Εμείς σαν Βενζέλιο μόνο, όλες τις ειδικότητες, μιλάω για ιατρικές και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, είχαμε 440 θέσεις, κενές οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή και το Παγνί και το Βενζέλιο δεν έχουν καμία κενή οργανική θέση. Άσχετα που έχουμε τεράστιες ελλείψεις. Αλλά το Υπουργείο λέει, εγώ κύριε δεν έχω ελλείψεις, δεν έχω, δεν υπάρχουν, δεν έχετε ελλείψεις. Εδώ το οργανόγραμμα σας λέει ότι ελλείψεις υπάρχουν. Τους πήραν πίσω λοιπόν, με αποτέλεσμα να χάνουν θέσεις εργασίας τα παιδιά που ψάχνουν δουλειά και σιγά σιγά και εμείς, αν συγχωνευτεί το νοσοκομείο και δίνει ο οργανισμός, η ΕΕ κατηγορία και η ΔΕΛΤΑ ΕΕ κατηγορία, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα διαθεσιμότητα.